Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου βλέπουμε ανθρώπους να προφυλακίζονται και τελικώς να αθωώνονται. Ή τελικώς σε πολλές περιπτώσεις να μην καταλήγουν καν σε δίκη. Φέρνω για παράδειγμα στο μυαλό μου την περίπτωση του Ινδιάνου, ο οποίος είχε συλληφθεί ως βασικός ύποπτος για την επίθεση σε αστυνομικό της ομάδας Δίας, αν δεν κάνω λάθος, στη Νέα Σμύρνη. Παρέμεινε στη φυλακή για 7 μήνες, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν στοιχεία που πιστοποιούσαν ότι βρισκόταν σε άλλο σημείο την ώρα της επίθεσης. Και μετά από 7 μήνες αποφυλακίστηκε και με βούλευμα των ίδιων ανθρώπων που έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί, δεν θα δικαστεί καν διότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Ή περίπτωση ανθρώπου εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος έμεινε στη φυλακή για ένα χρόνο ως ύποπτος για εμπρισμό και τελικώς δεν υπήρχαν στοιχεία και αθώθηκε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Σε εκατοντάδες ή χιλιάδες περιπτώσεις ότι θα υπάρξουν και δικαστικές αστοχίες. Ούτε συζήτηση, όλο τον κόσμο γίνεται. Απλώς συμβαίνει συνήθως να έχουν συγκεκριμένο ιδεολογικό. Ναι, ναι, είναι ανθρώπινη κρίση εκεί. Ο δικαστής άνθρωπος είναι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή μπορεί να ασφάλει. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στο να έχουμε ένα ποινικό σύστημα το οποίο γενικώς δεν τιμωρεί κανέναν. Όχι. Όχι. Θα τιμωρούνται ανάλογα με την πράξη μήπως, που κάνουν. Δείτε λίγο πώς δουλεύουν. Υπερβολή στις προφυλακίσεις. Όχι. Δείτε λίγο πώς, ας πούμε, ενεργοποιήθηκαν και αποδίδουν οι διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία, έτσι δεν είναι? Δείτε πόσο ευεργετική ήταν η διάταξη που ψηφίσαμε για το ότι ο γιατρός ο οποίος καταγγέλει ή ο καθηγητής ή ο δάσκαλος περιστατικά τα οποία έρχονται μπροστά του χωρίς να κινδυνεύει. Λοιπόν, προστατέψαμε όλους εκείνους οι οποίοι μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με περιστατικά βίας τα οποία δεν ομολογούν. Mm-hmm. Αυτοί που προσέρχονται εκεί, και όμως βλέπετε πόσο λειτουργεί αυτό και θα λειτουργήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Κατά συνέπεια, το θέμα το δικό μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα προστασίας της ελληνικής κοινωνίας από όλη αυτή την εγκληματικότητα που ανθεί τα τελευταία χρόνια χωρίς να οδηγεί σε τιμωρία, έτσι ώστε σταδιακά να περιοριστεί πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο της εγκληματικότητας. Δεν είναι υποχρεωτικό να εγκληματούν. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της δικαιοσύνης να έχουν καλύτερα αντανακλαστικά και να είναι ίσως πιο αυστηρά απέναντι σε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς οι οποίοι αποφασίζουν για την προφυλάξη ανθρώπων χωρίς επαρκή στοιχεία? Δείτε λίγο το πώς η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα ζητήματα είναι αποκλειστικά αρμόδια να τα ελέξει η ίδια δικαιοσύνη με τη δομή την οποία έχει. Γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν μας πέφτει λόγο. Επειδή... Γιατί αν αρχίσουμε κι εμείς και μιλάμε, τότε σημαίνει ότι γίνεται μια παρέμβαση η οποία δεν είναι επιτρεπτή. Mm-hmm. Αυτά τα βλέπει η δικαιοσύνη, κεντρά, η ηγεσία ή τα αρμόδια όργανα και δρούν κατά περίπτωση. Γι' αυτό ρωτώ την άποψή σας, αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε ίσως να είναι λίγο αυστηρότερη. Οποιαδήποτε άποψη και αν πω, είναι παρεξηγήσιμη. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα...